σήμα. Το οποίο ισχύει, σας λέω. Έχετε δίκιο. Και κάνετε και μία διάλεξη για το πώς θα συνεχίσουμε να τρέχουμε. Όχι. Εγώ αυτό. Αν δεν κατανοήσετε για την εισήγηση, αγαπητέ κύριε Σαββακλώδη. Εγώ αυτό άκουσα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Και το πολύ σημαντικό στην συνάντηση της επόμενης Παρασκευής, η οποία είναι πολύ κρίσιμη. Είναι πολύ κρίσιμη διότι έχει πολύ καιρό, έχει χαλάσει το κλίμα, έχουν γίνει όλα αυτά. Μην τα επαναλαμβάνουμε, έχουν γίνει αυτά τα παράδεκτα από μέρος της Τουρκίας που δεν επιτρέπουν και ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Όμως είναι πολύ σημαντικό να ξαναπάει η διαδικασία στην κυπριακή ιδιοκτησία, στην κυπριακή πρωτοβουλία. Δηλαδή οι δύο ηγέτες των δύο κοινοτήτων να πούν είμαστε εδώ και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για να λύσουμε το κυπριακό. Θα μπορούν να διαπραγματευτούν υπό τον πολιορκητικό κλειό της Τουρκίας. Δεν είναι λογικό. Οι οποίοι οι δύο ηγέτες πρέπει κατά την γνώμη μου. Δεν θα μπορέσουν σε οποιαδήποτε στιγμή να διαπραγματευτούν την ουσία. Κατά την γνώμη μου, κύριε Χαραλάμπου, σας απαντώ. Κατά την γνώμη μου, πρέπει να πάνε στον Γενικό Γραμματέα. Πρέπει να πάμε εμείς, η Κυπριακή Δημοκρατία, στον Γενικό Γραμματέα τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη και να του πούμε ιδού ο τρόπος για να προχωρήσουν σε μια διαδικασία που θα λύνει το Κυπριακό και θα λύνονται και όλα αυτά μαζί του. Αφού πρώτα σταματήσουν. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορείς να διαπραγματεύεσαι υπό απειλή. Απλά να το λέμε. Υπό απειλή. Αλλά πρέπει να πείθουμε, με συγχωρείτε, ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Το τελευταίο μου σχόλιο είναι σε ό,τι αφορά το θέμα για την κάποιου είδους συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις διαδικασίες για το φυσικό αέριο. Αν θυμάστε, εγώ παλιότερα είχα κάνει την πρόταση να ορίζαμε κάποιο Τουρκοκύπριο 1-2 μέλη του Ταμείου Υδρογόνα Ανθράκου. Την επαναλαμβάνετε. Βεβαίως. Θεωρώ και καλύτερη από την Επιτροπή. Διότι είναι ένα ταμείο. Δεν που... συμμερίζεται το κόμμα σας. Μα δεν βλέπω να την αντιπαραβάλει. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις. Ακούστηκε και άποψη για μια υποεπιτροπή που θα είναι ενημερωτικής φύσεως. Αυτό δεν αντικρούεται το ένα του άλλου. Δεν θα πούμε. Είναι προς την ίδια κατεύθυνση όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να διορίσεις. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αφαιρέσουμε το επιχείρημα από τους Τουρκοκυπρίους. Άκουσα τον κύριο Παλίκαρο να λέει δεν θέλουμε να αφήνουμε τους Τουρκοκυπρίους εκτός. Αλλά δεν προτείνουμε και τίποτε για να τους έχουμε εντός. Αυτοί έρχονται και λένε και έχει βάσει το επιχείρημά τους με τον τρόπο που το εκλαμβάνει η διεθνής κοινότητα. Έρχονται και λένε ναι, αλλά θέλετε να αποφασίσετε μόνοι σας και να προχωράτε μόνοι σας χωρίς εμείς να τα ξέρουμε τίποτε και να μας κάνετε τον πατερούλι. Αντίστοιχα επιχειρήματα είχαμε όταν μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, κύριε Σοφοκλή, και τότε, όμως, είναι τελευταία μου φράση, άστε με να το πω. Και τότε προτείναμε στους Τουρκοκύπριους να συμμετάσχουν στη διαπραγματευτική ομάδα. Αν το απόρριψαν, είναι πρόβλημα δικό τους. Δεν είναι πρόβλημα δικό μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ροδοκρήτο, ακούσατε τα επιχειρήματα. Έχουμε όλοι από ένα λεπτό συγγνώμη για την πίεση. Εμένα αδίκησε με Χρήστο. Έλα. Σχόλιο. Θα είναι πολύ σύντομο για να μην αδικήσω εγώ τους άλλους. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Τουρκοκύπροι σε μια διαδικασία, σε μια εξέλιξη επίλυσης του Κυπριακού θα εμπλακούν σε όλα αυτά τα θέματα. Και πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε αν θέλουμε να λύσουμε τον Κυπριακό. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στη συνάντηση είναι οι δύο ηγέτες να εκφράσουν την πολιτική βούληση και να απευθυνθούν στο Γενικό Γραμματέα. Ξέρετε, όλα αυτά τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως γιατί υπάρχει άλυτο το Κυπριακό και όσο βρίσκεται άλυτο το Κυπριακό, η Τουρκία βρίσκει την ευκαιρία να δημιουργεί νέα τετελεσμένα και να εμβαθύνει όλη αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει. Το πιο εύκολο για την Τουρκία και είναι βούτυρο στο ψωμί της, είναι να της πούμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε, βάζουμε όρους στις διαπραγματεύσεις που πρέπει να βάζουμε όρους και αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποχωρούμε σε οτιδήποτε το οποίο, σε οποιοδήποτε αίτημα βάζει η άλλη πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν σταθερές θέσεις αρχής, τις οποίες θα πρέπει να επιμένουμε εκεί και είχατε ρωτήσει, παρακολουθούσα λίγο πριν τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ και σας είπε και για το θέμα των εγγυήσεων και για το θέμα των εμπορικών δικαιωμάτων και για το θέμα αλλά των κατοχικών στρατευμάτων. Αλλά η πρόταση για υποεπιτροπή ενημέρωσης δεν παραβιάζει αρχές. Κοιτάξτε, αυτά όλα πρέπει να συζητηθούν. Η άλλη πλευρά βάζει κάποιες θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το πιο εύκολο, αν θέλετε, για να πουλήσουμε πατριωτικές κορώνες και εύκολα λόγια για χώνεψη στον λαό, είναι να απαντούμε με βροντερά όχι. Το πιο δύσκολο είναι να δίνουμε
προτάσεις τέτοιες οι οποίες να φέρνουν την Τουρκία σε δύσκολη θέση. Και μόνο έτσι θα σταματήσει και το Αιγαίο Τρίτικα, όλα αυτά τα οποία κάνει στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν θα σταματήσει η Τουρκία αν λέμε όχι και δεν καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αντίθετα, σας εγγυώμαι ότι αν γίνει αυτό το οποίο περιέγραψα πριν από λίγο, η Τουρκία όχι δύο. 22 ιωτρήσεις μπορεί να κάνει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε η Τουρκία να εγκλωβιστεί και να αναγκαστεί να συζητήσει τα σημαντικά θέματα που αφορούν τον Κυπριακό, και αυτά είναι βεβαίως και το φυσικό αέριο, είναι και το θέμα της ασφάλειας, είναι και το θέμα των εμπορικών δικαιωμάτων και όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κέτσιρε, κύριε Ροδοκρήτου. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι τουλάχιστον. Νομίζω είμαι αχρίαστος για ερωτήματα. Να ξεκινήσω από τον Κυπριακό. Μέχρι σήμερα, από το 2008 μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 12 χρόνια, δεν έχουμε εγκλωβίσει την Τουρκία. Είναι προφανές ότι κάπου κάνουμε λάθος. Και δεν συμφωνώ περί του στόχου αυτή τη στιγμή για ανάδειξη της κυπριακής ιδιοκτησίας των συνομιλιών, διότι το μεγάλο πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή, εκτός από την κατοχή και τον τουρκικό στρατό, είναι και η τουρκική επιθετικότητα στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και οι κυπριακής ιδιοκτησίας συνομιλίες αυτή τη στιγμή. Αφήνουν εκτός κάδρου την Τουρκία. Ακριβώς. Είναι το καλύτερο επιχείρημα, είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Απαλλάσσει πλήρως την Τουρκία και την αφήνει, όπως είπατε πολύ σωστά, εκτός του κάδρου. Δεν κατανοώ πως εμείς είμαστε πιστικοί και έχουμε αξιοπιστία ως ελληνοκυπριακή πλευρά, όταν 2 μήνες προηγουμένως, διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών, καταθέτουμε συντεταγμένες για την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη στα Ηνωμένα Έθνη και σήμερα θα πάμε να συζητήσουμε, έστω και στις παρυφές της συζήτησης, το φυσικό αέριο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενώ έχει δημοσιοποιήσει η Τουρκία τον χάρτη με τον οποίο, βάσει του οποίου η ίδια διεκδικεί την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν υπάρχει κάποιος στο διεθνή παράγοντα που μπορεί να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς, αμφιβάλλω θα μπορέσει. Ωραία. Να το κάνει. Επειδή αυτά είναι το πρώτο. Ναι, σας για το θέμα της οικονομίας. Ναι, σας είδα να σημειώνετε να κάνετε μορφασμούς την ώρα που μιλούσε ο Υπουργός Οικονομικών. Όχι μορφασμούς, με την καλή έννοια του ότι. Δεν πείθομαι από αυτά που έχω από τον Υπουργό Οικονομικών. Σας έπεισε ή. Να σας πω γιατί δεν έχετε αντίθεση με τα όσα ακούσατε. Ναι, με όλο το σεβασμό, δεν κατανοώ και δεν πείθομαι από τις σημερινές εξηγήσεις που μόλις έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών στον αέρα τώρα στην εκπομπή σας. Το βασικό, η μεγαλύτερη διαφορά στην πρόταση του Υπουργού Οικονομικών ήταν η αύξηση του εταιρικού φόρου από το 12,5% στο 15% και αυτόν τον εταιρικό φόρο θα τον πληρώνουν όλες οι εταιρείες στην Κύπρο. Και αυτές που κάνουν τζίρο 10.000 το χρόνο ή 50.000 το χρόνο, μικρομεσαία εταιρεία, και αυτή που κάνει και 100 εκατομμύρια. Έχουμε 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μπορεί να έχουμε και χίλιες μεγάλες. Λοιπόν, την ίδια στιγμή όμως, το βασικότερο δεν ήταν η μείωση από το 1/6 στο 1/5 των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ήταν η μείωση των κεφαλαιοχικών κερδών από το 20% στο 15%. Αυτή η πρόταση, η οποία κατατέθηκε κατά την δική μου εκτίμηση, την προσωπική από τον Υπουργό Οικονομικών, εκείνους που ευνοεί σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτούς που ασχολούνται με την αγοραπολισία ακίνητης ιδιοκτησίας, επειδή τα κεφαλαιοχικά κέρδη εφαρμόζονται στο κέρδος που δημιουργείται, που πραγματεύεται στην πώληση της ακίνητης ιδιοκτησίας. Όχι, δεν αφήνω υπονοούμενα. Αυτό είναι γεγονός. Τα κεφαλουχικά κέρδη με βάση τον νόμο τα πληρώνει αυτός ο οποίος πουλά ακίνητη περιουσία και πραγματοποιεί κέρδος μεταξύ της αξίας της που την αγόρασε και της αξίας της που την πουλά. Το κέρδος το οποίο πραγματοποιείς. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο. Ποιος επωφελείται από την μείωση των κεφαλουχικών κερδών? Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις αγοραπολισίες ακίνητης ιδιοκτησίας. Είναι όπως και στον εταιρικό φορό, αυτοί που επωφελούνται ή δεν επωφελούνται είναι αυτοί που έχουν εταιρείες. Δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο, είναι ξεκάθαρο. Όμως η πρόταση, διότι ένα λεπτό, ξέρετε, καταλαβαίνουν πολύ από κάποια θέματα στην οικονομία και τα πράγματα είναι απλά, δεν είναι πολύπλοκα. Η πρόταση όπως κατατέθηκε, όπως αφέθηκε στο τραπέζι, αν θέλετε, για συζήτηση από τον Υπουργό Οικονομικών, η μεγάλη ομάδα η οποία ευνοεί το, είναι αυτή ή θα ήταν αυτή η οποία θα είχε μείωση στον φόρο της κατά 5%, 5 συνολικά ποσοστιαίες μονάδες από το 20% στο 15%, και είναι αυτή η ομάδα η οποία πληρώνει κεφαλουχικά κέρδη. Αυτοί που πληρώνουν κεφαλουχικά κέρδη είναι αυτοί που πραγματοποιούν αγοραπολισίες ακινήτου. Αυτό είναι το πρώτο. Και αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, εταιρικός φόρος. Δεν κατανοώ και πραγματικά
δεν αισθάνομαι ικανοποιημένη όταν ακούω από τον δικό μου Υπουργό Οικονομικών να μου λέει ότι το 12,5% με βάζει σε μαύρη λίστα και το 15% δεν με βάζει σε μαύρη λίστα. Έπρεπε όλοι μαζί, και κυβέρνηση και αντιπολίτευση, να επαναλαμβάνουμε συνέχεια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι η Κύπρος εφαρμόζει τις πιο αυστηρές ευρωπαϊκές οδηγίες για τα θέματα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, και βρισκόμαστε σε ένα σημείο που στην Κύπρο υπάρχει ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο από ό,τι υπάρχει σε άλλες χώρες. Ο λόγος για τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει χαμηλότερο εταιρικό φόρο είναι επειδή άλλες χώρες έχουν άλλα πλεονεκτήματα. Έχουν τεράστια γεωγραφική έκταση, έχουν μεγάλο πληθυσμό και έχουν φτηνό εργατικό. Μικρή μας οικονομία και πρέπει να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Πρέπει να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Αντί όλοι μαζί να αναδεικνύουμε τα θετικά της οικονομίας μας και τα βήματα τα οποία έχουν γίνει, ερχόμαστε και βάζουμε αυτά τα πράγματα στο τραπέζι. Με όλο το σεβασμό, εγώ όχι μόνο θεωρώ ότι δεν είναι σωστά, μπορεί ενδεχομένως να κάνουν και ζημιά σε αυτή την προσπάθεια που προσπαθούμε όλοι να κάνουμε. Μισή και τέλος για τις εκπίσεις, αυτός που άνοιξε το θέμα για τις εκπίσεις ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα. Γιατί, επειδή αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει όντως κόσμος που κινδυνεύει και όπως υπάρχει κόσμος που δεν πληρώνει, αλλά εκείνος ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε για αυτές τις ομάδες ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα. Δύο καταθέσαμε σαν τις συνταγματικές όμως. Ναι, αλλά ξέρετε γιατί, επειδή δεν είχαμε καμία ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Κανονικά θα έπρεπε να έρθει νομοσχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία έχει όλες τις δομές και τις υπηρεσίες, για να μπορέσει να καταθέσει ένα νομοσχέδιο το οποίο να μην προσκρούει σε οποιαδήποτε αφορμή. Ευθύνη στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Λοιπόν, εάν με αφορμή τις πρωτοβουλίες που έλαβε το Δημοκρατικό Κόμμα, επειδή εντοπίσαμε μια αναλγησία από την πλευρά της κυβέρνησης για αυτές τις ομάδες και καταθέσαμε μια ισοζυγισμένη πρόταση που βάζει το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο στη μέση, δηλαδή ξεκαθαρίζει στην ουσία τους καλόπιστους από τους κακόπιστους, εάν και για αυτή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η κυβέρνηση θέλει με κάποιο τρόπο είτε να την καθυστερήσει είτε να την τουμπάρει. Εμείς εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις, αγαπητέ Χρήστο. Θα συνεχίσουμε να ακούμε την κοινωνία και θα συνεχίσουμε να είμαστε υπεύθυνοι και όχι λαϊκιστές στην προσέγγιση μας για την οικονομία. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ευνοούμε και να ενθαρρύνουμε τους καλόπιστους και δανειολήπτες και τραπεζίτες και να τιμωρούμε και να κυνηγούμε τους κακόπιστους και τραπεζίτες και δανειολήπτες. Κύριε Παλίγκαρ. Σύντομα, όσο πιο σύντομα μπορείτε, σας θα προσπαθήσω, αγαπητέ Χρήστο. Όσον αφορά την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, καταρχήν να πούμε ότι οι εταιρείες προσφοράς υπηρεσιών στην Κύπρο φέρνουν μεγάλο, τεράστιο εισόδημα στο κράτος. Επίσης, να πούμε ότι εργοδοτούν χιλιάδες κόσμο. Αυτές οι εταιρείες έρχονται στην Κύπρο για ποιο λόγο? Για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, είναι η φορολογία, χαμηλή φορολογία. Δεύτερο είναι η ποιότητα υπηρεσιών που πράγματι έχουμε καταφέρει να δώσουμε ποιότητα υπηρεσιών. Και τρίτο είναι η σταθερότητα που βρίσκω στο περιβάλλον του φορολογικού περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο με τη σκέψη που έκανε ο Υπουργός και έφερε την προς τα έξω, υπάρχει αβεβαιότητα και θα βλάψει αυτόν τον τομέα. Βλέπετε να κρύβεται κάτι πίσω από την πρόθεσή του? Δεν θέλω να πω οτιδήποτε άλλο. Βλέπω γεγονότα. Και σας λέω ότι μόνο και μόνο με αυτόν το πράγμα που έκανε ο Υπουργός θα βλάψει σοβαρά του είδους τις επιχειρήσεις στην Κύπρο. Έκλεισε πριν κανέναν. Οι οποίες παράγουν χρήμα στην Κύπρο. Όσον αφορά τις εκποιήσεις, καταρχήν να πω ότι το κίνημα Ελληνική έχει καταψηφίσει την αναπομπή του Προέδρου την προηγούμενη Δευτέρα. Είχαμε συνυπογράψει μαζί με το Δίκο την πρόταση η οποία πιστεύαμε ότι προσφέρει ωφελήματα στον Κύπριο πολίτη. Ίσως στο σημείο μηδέν όμως πάλι. Όμως αυτό που έγινε την Παρασκευή ήταν σίγουρο ότι θα ακολουθούσε ένα απομπή του Προέδρου στο Συνταγματικό. Και τι θα γίνει τελικά? Θα παραμείνουμε με την προηγούμενη νομοθεσία που είναι κακιστή μέχρι ότου βγει άλλη απόφαση το Συνταγματικό Δικαστήριο. Δηλαδή το αποτέλεσμα όλη αυτή τη προσπάθεια είναι ο κόσμος να συνεχίσει να λειτουργεί με την προηγούμενη νομοθεσία. Ευχαριστώ. Όσον αφορά όμως τον Κυπριακό, πρέπει να αντιληφθούμε και να το λέμε και να το καταλαβαίνουμε και να μην το ξεχνούμε ότι στην Κύπρο έχουμε εισβολή. Έχουμε κατοχή. Ναι, μεν οι Τουρκοκύπροι έχουν δικαιώματα, αλλά δεν έχουν το άπαν των δικαιωμάτων χωρίς να έχουμε μπροστά μας ότι έχουμε εισβολή και κατοχή. Προφανώς. Βλέπω δυστυχώς ότι δεν το προβάλλουμε και το αφήσαμε στην πάντα. Να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, από μισή κουβέντα. Μισή κουβέντα θα μισή επιλέξω να αναφερθώ στο θέμα των εκποιήσεων. Γιατί έχει πει κάτι η κυρία Ερωτοκρήτου, αντιλαμβάνομαι, όχι για να δημιουργήσει οποιασδήποτε σκιές,
ότι το δίκο ήταν το πρώτο που ευαισθητοποιήθηκε, αλλά προφανώς ξεχνά ότι εμείς είχαμε καταθέσει 9 τροπολογίες όταν ψήφιζαν τον νόμο που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις εκκλησίες. Για το 9 τροπολογίες, 9 τροπολογίες οι οποίες δεν ψηφίστηκε ούτε μια. Και η μία εκ των οποίων ήταν και αυτή η κυρία Ερωτοκρήτου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που αφορούσε το δικαίωμα του κόσμου να πηγαίνει ενώπιον της δικαιοσύνης για να διεκδικήσει το δικαίωμά του. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ευαισθησίες τις οποίες έχουμε εκφράσει τον καιρό που έπρεπε και αν τότε εισακούνταν αυτές οι ανησυχίες μας, τότε δεν θα είχαμε αυτή την νομοθεσία η οποία πράγματι είναι προβληματική για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και όχι για αυτούς που δεν πληρώνουν. Αυτοί που δεν πληρώνουν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο. Να τους κυνηγήσουν πρέπει. Αυτοί που δεν πληρώνουν, ναι, και έχουν την δυνατότητα να διαχωρίσουν τα ξερά από τα χλωρά. Υπάρχουν όμως και ανθρώποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Συμφωνούμε. Έτσι. Κύριε Σοβοκλέον, μισή κουβέντα. Πάντως επί της αρχής και χωρίς να με συγχωρείτε όλα όσα έχει πει η κυρία Ερωτοκρήτου, θα συμφωνήσω στο εξής. Ότι επί της αρχής είναι ορθότερο να φορολογείς λιγότερο την επαγγελματική δραστηριότητα και περισσότερο το προσωπικό κέρδος σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση κεφαλαιοκικών κερδών εταιρικού φόρου. Επί της αρχής συμφωνώ μαζί της, χωρίς να υιοθετώ όλα όσα έχει πει, διότι βοηθάς και την επανεπένδυση. Όταν είναι μικρότερος ο εταιρικός φόρος και μεγαλύτερος ο φόρος των κεφαλαιοκικών κερδών, ένας επιχειρηματίας θέλει να επανεπενδύσει παρά να τα τραβήξει έξω και να τα πάρει κάτι άλλο. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, και είναι τελευταία μου κουβέντα, είναι πολύ κρίσιμη συνάντηση της Παρασκευής. Πάρα πολύ. Αυτή η συνάντηση μπορεί να αλλάξει το κλίμα, μπορεί και να το επιβαρύνει. Και είναι πολύ σημαντικό και έχουμε δει και την συνεδρία του Συμβουλίου Αρχηγών προχτές. Υπήρχε μια σημεία. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ως ελληνική κυπριακή πλευρά ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αντέξει στον χρόνο και ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων για να μην αφήνεται στην Τουρκία όλο αυτό το περιθώριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Συγγνώμη για την πίεση χρόνου. Συνέβηκαν πάρα πολλά σήμερα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε με αθλητική επικαιρότητα.